δυσμολογιώνεται την εμφάνιση της Ένωσης Περιφερειακών Σωματείων Μεσσηνίας, αγαπητοί αυτοδιοικητικοί, υπηρεσιακοί παράγοντες και αγαπητά μας παιδιά, συγχαρητήρια για τον αγώνα και το αποτέλεσμα για όλους. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος, θέλω να σας πω, γιατί σε συνθήκες δύσκολες, μεγάλης οικονομικής κρίσης, μπορούμε, αξιοποιώντας τα χρήματα των Καλαματιανών, γιατί ό,τι γίνεται είναι δικά σας χρήματα, να δίνουμε αυτά τα στάδια για την νεολαία μας, όπως το τέλειο αυτό στάδιο, το οποίο θα συμπληρωθεί γύρω στο φθινόπωρο με μια κερκίδα στην βόρεια πλευρά, εκεί που είναι οι κουκουναριές τώρα, ώστε τα παιδιά της παραλίας και της ευρύτερης περιοχής να αθλούνται. Και όχι μόνο αυτό, σε μερικές εβδομάδες από τώρα, πολύ λίγες, θα παραδώσουμε ένα άριστο προπονητήριο στην ομάδα της Καλαμάτας, ως συμβολή του Δήμου της Καλαμάτας στον αγώνα που κάνει η συγκεκριμένη ομάδα και υποχρεούται να το κάνει για να ανέβει στην πρώτη εθνική. Πρέπει να την υποστηρίξουμε όλοι μαζί με όλες τις ομάδες μας. Και σε λίγο θα παραδώσουμε και το γήπεδο των Λεϊκών, που άρχισε ήδη η κατασκευή του. Ακολουθεί η δημοπράτηση του γηπέδου του Απόλλωνα και του γηπέδου της Τουρίας. Έτσι έχουμε ένα πλέγμα σταδίων, αυτά όλα σε μερικούς μήνες. Μέχρι του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχουν γίνει πραγματικότητα, αλλά σε μερικές μέρες παραδίδουμε το γήπεδο της Καλαμάτας και μέχρι τέλος του χρόνου, πρώτα ο Θεός, το γήπεδο των Λεϊκών. Είναι μια σπουδαία επένδυση για τα παιδιά μας, για τους παράγοντες εκείνους που αγωνίζονται και βάζουν χρήματα από την τσέπη τους, γιατί έχουμε συνείδηση αυτής της πραγματικότητας, για να κρατάμε τα παιδιά μας στα στάδια, για να γυμνάζονται τα παιδιά μας και να μην χάνονται σε άλλους δρόμους. Γι' αυτό και η συμβολή των παραγόντων του αθλητισμού είναι σπουδαία, είναι μια ευεργεσία προς την νεολαία. Είμαι λοιπόν ευτυχής, γιατί βρίσκομαι τον τρόπο. Σε εποχές ακραίας οικονομικής κρίσης, τα χρήματα του κόσμου να τα διαθέτουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τέτοια έργα τα οποία βοηθούν την νεολαία μας. Δεν ξέρω αν προσέξατε την ευχή. Ιδιαίτερα οι νεότεροι που δεν γνωρίζουν γλώσσες που χρησιμοποιούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, ίσως να μην κατάλαβαν ότι ευχήθηκε ο παππούλης εδώ να γίνονται οι αγώνες με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλλουν στην καλή πορεία των αθλητών και στην πνευματική τους ανάπτυξη. Να μην εξηγήσω το νους υγιής εν σώματι υγιή. Να πω μόνο ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα σπουδαίο άθλημα, γιατί βάζει τα παιδιά στον αγώνα της ζωής. Μαθαίνει τα παιδιά να συνεργάζονται, να βλέπουν και να εκτιμούν ποιος θα καταφέρνει καλύτερα από αυτούς και να προσπαθούν να τους μοιάσουν. Να μαθαίνουν πόσο καλό πράγμα είναι η συνεργασία και πόσα μπορούμε να πετύχουμε με το ομαδικό πνεύμα. Αντίθετα, τι δεν μπορούμε να πετύχουμε όταν κάνουμε ατομικές ενέργειες. Και όταν μιλάμε για ομαδικό άθλημα, δεν έχει καμία σημασία αν κάποιος ξεχώρισε. Σημασία έχει αν νίκησε σε η ομάδα. Και ανήκει σε η ομάδα με τον τίμιο τρόπο. Μια μικρή κοινωνία είναι το ποδόσφαιρο, επομένως εκπαιδεύει το ποδόσφαιρο τα παιδιά μας να μπουν στην κοινωνία και να μαθαίνουν να αγωνίζονται μέσα στην κοινωνία με τον σωστό τρόπο. Παραδίδουμε σήμερα λοιπόν αυτό το γήπεδο στους παράγοντες, στη νεολαία της Καλαμάτας, με χρήματα του καλαματιανού λαού και αυτό το γήπεδο και όλα τα άλλα τα οποία σας είπα και να το χαιρόσαστε. Εύχομαι ό,τι το καλύτερο και για σας παιδιά και για τις οικογένειές σας και καλή πορεία να έχετε στη ζωή. Πριν τελειώσω, θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, τον παριστάμενο διευθυντή, τον κύριο Τζαμουράκη, τον κύριο Παπουτσί, ο οποίος είχε και την εποπτεία του χώρου. Σήμερα το πρωί παρέδωσα στον κύριο πρόεδρο εδώ της αναγέννησης, υπογράψαμε το σχετικό χρυσοδάνιο. Τα κλειδιά τα έχουμε παραδώσει, Νίκο, ήδη. Ο χώρος αυτός θα έχει η αναγέννηση ασφαλώς και τα κλειδιά και τον πρώτο λόγο, αλλά είναι για τις ομάδες της παραλίας, για την προσφυγική ΑΕΚ, της οποίας για χρόνια ήταν πρόεδρος και η ψυχή ο φίλος του Σωτήρης ο Μιχαλόπουλος, για τον οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο, και τιμά και εμάς το Δήμο,
την παρουσία του, ό,τι έκανε στη ζωή του ήταν τιμημένο με τα χέρια του και με το μυαλό του, αλλά περί αυτού θα μιλήσουμε σε λίγο. Να είναι καλό ρίζικο το γήπεδό μας, το γήπεδο των παιδιών μας, το γήπεδο του λαού της Καλαμάτας. Ευχαριστώ.